μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ σήμερα και ένα ακόμα μεγαλύτερο στη διοργάνωση του TEDx και την ευκαιρία αυτή που μας έδωσε σήμερα να συζητήσουμε μαζί αυτό το ιδιαίτερο και πολύ σημαντικό θέμα. Η αλήθεια είναι ότι η καριέρα σήμερα, και θα πάρω την ευκαιρία και την πάσα από τον Νίκο, είναι ένα ρίσκο, η επιτυχημένη καριέρα. Γιατί καριέρα μπορεί να κάνουμε όλοι, αλλά πώς ορίζουμε την επιτυχία σε μια καριέρα και πώς ορίζουμε και την αποτυχία. Η απάντηση τις περισσότερες φορές είναι μέσα μας. Και εδώ είμαστε σήμερα για να ακούσουμε τις συναρπαστικές αφηγήσεις της Μαρίνας, της Αμαλίας και της Στέλλας, πώς μπόρεσαν και άλλαξαν ιστορικές συγκυρίες, κοινωνικές συμβάσεις, ακαδημαϊκές αποφάσεις, ανέτρεψαν και κατέλησαν προσωπικές συμβάσεις προκειμένου να αγκαλιάσουν όλο το φάσμα των δυνατοτήτων τους. Ελπίζουμε να σας εμπνεύσουν, ελπίζουμε να είναι σήμερα η απαρχή ενός διαφορετικού σκεπτικού, ενός δρόμου που θα σας βγάλει εκεί που πραγματικά θέλετε να είστε. Και επίσης, θέλουμε να πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος της σημερινής ημέρας, της παρουσίας που θα κάνουμε, θα λύσουμε και την εξίσωση του ρίσκου. Θέλω να αρχίσετε να σκέφτεστε ποιος είναι ο παρονομαστής του εκμηδενισμού του ρίσκου. Πώς εκμηδενίζετε το ρίσκο. Και πάμε να ακούσουμε τις ιστορίες. Ξεκινώντας από την Μαρίνα. Μαρίνα, τι θα μας πεις για αυτό το ταξίδι σου. Το ακαδημαϊκό, το επαγγελματικό. Τέλεια. Η χειρότερη ερώτηση πάντα, όταν όρισα τα κορίτσια, ξεκινάμε στο meeting και λέει η Ειρήνη, λέει, τέλεια, πες μας για σένα. Δεν ξέρω για εσάς, προσωπικά για μένα πάντα είναι αυτή η χειρότερη ερώτηση και στις συνεντεύξεις. Τέλεια. Πες μας για σένα. Διάλεξα κάποια βασικά κομμάτια που με έφεραν σήμερα εδώ, ξεκινώντας από τη βασική ετικέτα που μου είχε κολλήσει για 12 χρόνια. Το ότι δεν πειράζει που είμαι χαζή, λέγανε δάσκαλοι στους γονείς μου, γιατί τουλάχιστον είμαι όμορφη. Οπότε κάτι θα κάνω με τη ζωή μου. Εντάξει, τους βγήκα κοντή, οπότε εκεί κάπως. Αλλά okay, ήταν αυτό το πρώτο κομμάτι. Μετά βρέθηκα και έγινα δασκάλα στο πανεπιστήμιο, γιατί δεν έγινε ποτέ στην πράξη. Το μεγαλύτερο ταξίδι και η μεγαλύτερη περιπέτεια πριν έρθει η επιχείρηση που ξεκίνησα ήταν η ISEC, 4 χρόνια εφηλετισμός, που μου έδωσαν την ευκαιρία να αλλάξω 16 διαφορετικές θέσεις μέσα στον οργανισμό, που μετέπειτα συνειδητοποίησα ότι αυτά είναι εργασίες και πραγματικά επαγγέλματα, γιατί μέχρι να μπω στον οργανισμό δεν είχα καμία ιδέα τι σημαίνει business, εταιρείες, επιχειρηματικότητα. Καμία όμως. Αν μου έλεγες να πω μια εταιρεία, δεν θα ήξερα να πω καμία. Δεν καταλάβαινα τη διαφορά μεταξύ brand και εταιρεία και ότι είναι τα brand που ανήκουν στις εταιρείες. Ταξίδευσα σε 20 χώρες, πήρα απίστευτα ερεθίσματα και μετά κατάλαβα ότι μάλλον όσα έμαθα είναι και επαγγέλματα. Μπήκα σε 2 πολυεθνικές. Στην Glaxo, που έμεινα ένα χρόνο, είχα την ταμπέλα του μεγαλύτερου πειράματος που σκάναμε ως εταιρεία, ως το πιο random προφίλ που έχουν προσλάβει ποτέ. Και μετά αποφάσισα να φύγω, γιατί δεν ήταν αυτό για μένα, και ξεκίνησα το Project Parenting, που είναι η πρώτη εκπαιδευτική πλατφόρμα για γονείς στη χώρα μας, η μεγαλύτερη περιπέτεια που έχω ζήσει μέχρι τώρα. Ένα roller coaster που το φτιάχνεις με συναισθηματικά σκαπανεβάσματα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μια εμπειρία που δεν θα άλλαζα, καθώς πια επηρεάζει χιλιάδες γονείς καθημερινά και μιλάει για την τεράστια αξία που έχουν οι γονείς για την κοινωνία μας. Αυτά πολύ συνοπτικά. Τα πήγα καλά. Πάρα πολύ καλά. Κρατάω από αυτό το branding και το brand. Να τα βάλουμε, να τα συνυπολογίσουμε στην κουβέντα μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και το random profile. Ναι. Αυτό ήταν κάτι που μου κέντρισε λίγο το ενδιαφέρον. Μήπως θα μπορούσα να ζητήσω από τη διοργάνωση το timer, να έχουμε λίγο το timer. Να μην πέσουμε εξωχρονικά. Κρατήστε το λοιπόν αυτό και συνεχίζουμε με τη Στέλλα. Στέλλα, πες μας για το ακαδημαϊκό σου ταξίδι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Βεβαίως, νομίζω γι' αυτό είμαι και σήμερα εδώ, έτσι, σε ένα topic με εναλλακτικά μονοπάτια. Γιατί σπούδασα αστροφυσική, αλλά σήμερα είμαι σε μια εταιρεία που ασχολείται με το χώρο των επενδύσεων, την Dialectica. Οπότε δεν είναι πολύ προφανής η σύνδεση. Θα ξεκινήσω από την επιλογή της ίδιας της σχολής, του φυσικού. Εγώ ξεκίνησα σαν έτσι, καλή μαθήτρια. Έβγαλα πολλά μόρια και όταν είπα ότι θα πάω στο φυσικό Αθήνας, άκουσα κάτι που ίσως πολλά παιδιά το έχουν ακούσει. Μα καλά, θα πετάξεις τόσα μόρια. Και στην πορεία κατάλαβα ότι
Σίγουρα δεν τα πέταξα. Ήμουν πολύ τυχερή τότε, γιατί οι γονείς μου, τους ευχαριστώ πολύ, με στήριξαν στο να ακολουθήσω κάτι που αγαπάω και ας μην ήταν το προφανές και ας είχε το ρίσκο που λέγατε πριν. Και σαν hiring manager σήμερα σε μια εταιρεία, δηλαδή κάνω εγώ συνεντεύξεις με παιδιά, καταλαβαίνω ότι οι εταιρείες σήμερα δεν κοιτάνε τόσο πολύ την εξειδίκευση, αλλά κοιτάνε τι έχεις κάνει, πόσο έχεις πετύχει σε αυτό που έχεις κάνει, πόσο το αγαπούσες, πόσο το στήριξες. Και αυτά τα πράγματα είναι πιο σημαντικά πια. Οπότε εγώ επιλέγοντας κάτι που αγαπούσα, κόπιασα με αγάπη, μπόρεσα να αριστεύσω, να πάω σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Αυτό στην πορεία ήταν το εισιτήριό μου που με προσέγγισαν εταιρείες στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Και εκεί έκανα άλλη μια έτσι, λίγο αντισυμβατική επιλογή, γιατί αντί να συνεχίσω στη διδασκαλία στην Αγγλία που ήταν το αρχικό πλάνο, γύρισα σε μια startup στην Ελλάδα. Και πάλι μου βγήκε σε καλό, γιατί είδα μια εταιρεία να μεγαλώνει από 20 άτομα σε 1000. Γνώρισα φοβερούς επαγγελματίες, η καριέρα μου προχώρησε πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ναι, θα έλεγα, δεν φαίνεται να είναι γραμμικό, αλλά ο γνώμονας ήταν ότι κάθε φορά έκανα μια επιλογή που μου κέντριζε την περιέργεια, που αισθανόμουν ότι θα την κάνω έτσι με πάθος και αυτό εν τέλει έφερνε την επιτυχία. Άκουσα τη λέξη περιέργεια, θα επανέλθω, και άκουσα και τη λέξη αγάπη για αυτό που κάνω. Mm. Κρατήστε το κι αυτό, γιατί και αυτά μετράνε στην εξίσωση. Και πάμε παρακάτω. Αμαλία, πες μας και το δικό σου ταξίδι. Καλησπέρα και από μένα. Η δική μου διαδρομή ξεκινάει στην ελληνική επαρχία. Δηλαδή, μεγάλωσα στο Ευηνοχώρι, που όπως καταλαβαίνετε από τη λέξη πρόκειται για ένα χωριό που βρίσκεται στο Μεσολόγγι, στην Αιτωλό Καρνανία. Εκεί λοιπόν μεγάλωσα σε μια πολυμελή οικογένεια με τρεις αδερφές, τέσσερα κορίτσια, και οι γονείς μου ασχολούνται με κτήματα, με τη γη. Οπότε τα ερεθίσματά μου, τα πρότυπά μου και γενικότερα οι προσλαμβάνωσές μου ήταν πολύ περιορισμένες και πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή μεγάλωσα σε μια τυπική ελληνική οικογένεια η οποία ουσιαστικά σε μεγαλώνει με το σκεπτικό ότι η διαδρομή σου και η πορεία σου θα είναι το πανεπιστήμιο, θα σπουδάσεις και μετά αυτό είναι και η πορεία σου κατά κάποιο τρόπο μετά είναι προκαθορισμένη, θα μπορούσαμε να πούμε και πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, εκεί κρίνονται τα πάντα. Οπότε, έτσι κι εγώ ήρθα στην Αθήνα, σπούδασα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Καποδιστριακό, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής και τυχαία άρχισα να δουλεύω στον χώρο της επικοινωνίας και των δημοσίων σχέσεων για μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες όπως το MTV, το ΝΕΟΤ και διάφορες άλλες, όπως και ως σύμβουλος επικοινωνίας στον χώρο της μόδας, όπου είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με ξέλινους και Έλληνες σχεδιαστές και με μεγάλα φάσια μου και το εξωτερικό, όπως της Νέας Υόρκης, Βερολίνου και Μόσχας. Έπειτα λοιπόν από αυτή την πορεία, άλλαξε τελείως καριέρα και κλάδο και δημιούργησα κάτι που θα ήθελε να έχει η Αμαλία όταν ήταν στο Ευηνοχώρι. Οπότε δημιούργησα το tipping point που σήμερα αλλάζει βιωματικά τη ζωή και τις αντιλήψεις 40.000 σχεδόν παιδιών ανά την Ελλάδα, φέρνοντας στον κόσμο την τάξη τους. Και για κάτι που είμαι πάρα πολύ περήφανη και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε στη συνέχεια περισσότερο γι' αυτό. Ναι, θέλουμε πολύ να μάθουμε γι' αυτό. Από αυτά που είπε η Αμαλία, κρατάω το tipping point, κρατάω και την επαρχία, πώς είναι να μεγαλώνει στην επαρχία, γιατί και αυτό είναι μέσα στην εξίσωση. Στέλλα, όταν άκουσα την ιστορία σου για πρώτη φορά, μου ήρθαν στο μυαλό οι στίχοι από το τραγούδι «Οι παλιότεροι τα ξέρετε», όταν κοιτάς από ψηλά μια ζυγή με ζωγραφιά, και αναρωτιέμαι, μιας τροφυσικός και team leader και startupper και εθελόντρια, πώς κάνει zoom in, zoom out σε αυτό που συμβαίνει κάθε μέρα στη ζωή της? Ωραίο τραγούδι και ωραία ερώτηση. Ναι, όχι, είναι πολύ εύστοχο, γιατί στην πραγματικότητα νομίζω για μένα το zoom in, zoom out ξεκινούσε λίγο νωρίτερα. Όταν διάλεξα αστροφυσική, τη διάλεξα γιατί και υπήρχε το zoom out του σύμπαντος, υπήρχε και το zoom in ότι είναι λίγο πιο εσωτερικό, έχει φιλοσοφικές προεκτάσεις η κοσμολογία συγκεκριμένα που με ενδιαφέρε. Γιατί είναι λίγο από που έρχεσαι, που πας. Αυτό συνεχίστηκε μετά, φεύγοντας από τους άπειρους κοσμολογικούς χρόνους της αστροφυσικής, πηγαίνοντας έτσι στους υγιεινούς χρόνους, 15 λεπτά deadline, καμιά φορά στο customer service.
Και καταλαβαίνω ότι φαίνεται λίγο ασύνδετο. Πάλι όμως εκεί υπάρχει ένας κοινός άξονας από πίσω. Ο άξονας αυτός ήταν η αγάπη μου και η ανάγκη μου να βοηθάω και να είμαι αρρωγός στην πορεία άλλων ανθρώπων. Οπότε, όταν έκανα αστροφυσική, είχα σκεφτεί ότι θα κάνω διδασκαλία σε πανεπιστήμιο, σε σχολείο, δεν ξέρω συγκεκριμένα. Στην πορεία αυτό τώρα στην dialectica εκφράζεται μέσα από το management. Στον εθελοντισμό εκφράζεται μέσα από το mentoring. Οπότε νομίζω ότι όταν γενικά κοιτάμε εναλλακτικά μονοπάτια, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ποιες είναι οι ποιότητες, οι αρχές που μας αρέσουν πίσω από μία δουλειά. Και έτσι μπορούμε να εντοπίσουμε και άλλες δουλειές στις οποίες μπορεί να υπάρχουν οι ίδιες ποιότητες και ας μην είναι πολύ προφανής η σύνδεση, ας πούμε, της διδασκαλίας με το management. Οπότε, για μένα, αυτή ήταν η ένωση ανάμεσα στα δύο. Και νομίζω ότι μια τρίτη ερώτηση που μπορείς έτσι να κάνεις στον εαυτό σου είναι πόσο ορατό είναι αυτό που αυτές οι αρχές, αυτές οι ποιότητες, είτε στον κόσμο γύρω σου, είτε στον διαδικτυακό σου εαυτό, στο LinkedIn σου, για παράδειγμα. Γιατί καμιά φορά μπορεί να μην ξέρεις καν ότι υπάρχει μια δουλειά που έχει αυτές τις ίδιες ποιότητες και αρχές και να σε εντοπίσει ένας recruiter. Εμένα, για παράδειγμα, η dialectica με προσέγγισε. Οπότε, είναι σημαντικό να παρουσιάζεις αυτά τα κομμάτια του εαυτού σου και διαφορετικοί συνδυασμοί και διαφορετικά επαγγέλματα μπορεί να προκύψουν. Πολύ ενδιαφέρον. Μας λες κατά κάποιο τρόπο ότι ό,τι και αν έχουμε κάνει, και αυτό κρατάω εγώ, κάποια στιγμή θα συνδεθεί. Κάποια στιγμή θα νοηματοδοτήσει κάτι. Οπότε μην υποτιμάτε και μην αφήνετε στην άκρη οτιδήποτε έγινε μέχρι να φτάσετε εκεί που θα σας πάει το tipping point, έτσι. Το σημείο που θα κάνετε τη μεταστροφή. Οπότε, Μαρίνα, πώς από το δρόμο του να γίνεις δασκάλα επέλεξες να κάνεις τη δική σου startup? Ωραία, δεν θα χρειαστώ λίγο τη βοήθειά σας. Θα ήθελα όσες και όσοι, όταν μπήκατε στη διαδικασία να διαλέξετε κατεύθυνση και μηχανογραφικό, αποφασίσατε εγώ θα γίνω δασκάλα, θα κάνω δική μου επιχείρηση, μπήκατε σε μια σχολή και όντως το κάνατε μετά. Πόσοι από εσάς όντως ξέρατε στα 16 σας με τι θέλετε να ασχοληθείτε με τη ζωή σας? Okay, ωραία. Εγώ είμαι με τους υπόλοιπους που δεν σηκώσαν χέρι. Ήθελα να περάσω στην ψυχολογία, γιατί δεν ξέρω, μάλλον ήταν cool. Σίγουρα ήθελα να προσφέρω πολλούς στους ανθρώπους, οπότε είχα αυτό στο μυαλό μου. Δεν έπιασα τα μόρια. Έβγαλα 17.000 μόρια. Ήμουν στο Six Dogs στο μοναστηράκι με τον κολλητό μου και λέω: Okay, και τώρα τι κάνω με τη ζωή μου? Και μου λέει: Γιατί δεν πας στο παιδαγωγικό? Και λέω: Τι βγαίνεις από εκεί, 17 χρονών? Δασκάλα. Και λέω: Okay, θα μπω εκεί. Οπότε κάπως έτσι μπήκα για να γίνω δασκάλα. Την πρώτη στιγμή που έκανα πρακτική ήξερα ότι αυτό δεν είναι για μένα, για πολλούς και διάφορους λόγους. Και δεν ήξερα και τι θέλω να κάνω. Έλεγα, εντάξει, κάπως από το παιδαγωγικό θα πάω στην ψυχολογία. Όπως σας είπα πριν, ήρθε στον δρόμο μου η ISEC, που ήταν μια τεράστια ανακάλυψη. Οπότε, ουσιαστικά, μέσα από αυτό το κομμάτι, συνειδητοποίησα όλα αυτά που είχα κάνει στον οργανισμό, ότι είναι επαγγέλματα. Όταν ξεκίνησα στον τελευταίο ρόλο στον οργανισμό που έκανα business development, είχα πάει πριν ξεκινήσω το ρόλο μου στη Vodafone και μας ρωτάει ένας από τη Vodafone, εγώ ήθελα να πάω εκεί για να τον κλείσω τον πελάτη. Και λέει, εσύ ποιο είναι το όνειρό σας? Και λέω, κοίταξε να δεις, εγώ σίγουρα δεν θα δουλέψω σε πολυεθνική ποτέ στη ζωή μου. Ένα χρόνο μετά ήμουν σε πολυεθνική. Οπότε κάπως έτσι μπήκα στις πολυεθνικές. Πάλι δεν μου άρεσε. Για μένα ο λόγος που ξεκίνησα το project ήταν το κάλεσμα. Για να ξεκινήσει μια δική σου επιχείρηση υπάρχουν πολλοί λόγοι. Θέλω να μην έχω εργοδότη πάνω από το κεφάλι μου. Θέλω να βγάλω πολλά λεφτά. Είναι cool. Είναι πολύ cool σε αυτή τη φάση. Μ' αρέσει η επιχειρηματικότητα. Έχω μια ιδέα που θέλω να τη δω έξω. Για μένα ήταν το κάλεσμα. Ήταν η συνειδητοποίηση ότι με το που κατάλαβα την τεράστια αξία που έχουν οι γονείς για την κοινωνία μας, ότι είναι ενεργοί άνθρωποι του τώρα, όπως όλοι εμείς εδώ και όλοι εσείς, αλλά παράλληλα διαμορφώνουν την επόμενη γενιά και ότι κανείς δεν τους στηρίζει στη χώρα μας οργανωμένη. Ότι κάτι έπρεπε να κάνω γι' αυτό. Οπότε συνδέθηκε με τις βαθιές αξίες που είχα ως άνθρωπος. Πρώτη φορά στη ζωή μου, στα 26, ένιωσα ότι ξέρω τι θέλω να κάνω με τη ζωή μου. Δεν το είχα ξανανιώσει ποτέ πιο πριν, σαν επάγγελμα. Οπότε εκεί ήξερα ότι πρέπει να κάνω κάτι να στηρίξω τους γονείς. Και άπαξ και το νιώσω αυτό, δεν ξέρω, δεν μπορείς να το βάλεις ένα σεντούκι και να το ξεχάσεις. Συνδέθηκε με το όσα ένιωθα ως παιδί ότι πάντα θέλω να προσφέρω, ξαφνικά βρέθηκε το πώς. Οπότε για μένα ήταν αυτή η μεγάλη το όραμα για τον κόσμο που ονειρεύομαι, γιατί δεν μπορώ να τον ονειρεύομαι μόνο, κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ. Μου έρχεται μια φράση στο μυαλό εδώ. Με κυβερνήτη το όνειρο, λοιπόν. Με κυβερνήτη το όνειρο. Αναφέρθηκαν
οι αρχές από την Στέλλα, οι αξίες από την Μαρίνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μην συμβιβαζόμαστε με τις αξίες μας, τις αρχές μας και τις πεποιθήσεις μας. Αυτά δηλαδή που μας κάνουν να αισθανόμαστε επαρκείς, να αισθανόμαστε δυνατοί. Και στη διάρκεια της αναζήτησης καριέρας, αυτά δοκιμάζονται. Δοκιμάζονται πολύ συχνά, πολλές φορές και είναι πολύ δύσκολο να μην τους επιτρέψουμε να μας επηρεάσουν. Η δύναμη, η αποφασιστικότητα και η θέληση είναι μέσα μας. Και ο λόγος εσένα, βέβαια, γιατί θέλω να μας πεις τι είναι το tipping point. Τι σημαίνει tipping point ουσιαστικά και πραγματικά. Γι' αυτό που κάνεις και γι' αυτό που, όπως το βίωσες. Καταρχάς, το tipping point για μένα ξεκίνησε πριν από 8 χρόνια, όταν στα 36 μου συνειδητοποίησα ότι αναρωτήθηκα μάλλον τι έχει νόημα για μένα και πώς θέλω να ζω. Οπότε εκεί κοίταξα την πορεία που είχα κάνει ως τότε και συνειδητοποίησα ότι όλες οι επιλογές μου, από τις σπουδές μέχρι την εργασία, δεν είχαν καμία σχέση με μένα, αλλά και ούτε είχα κάποιο πραγματικό ενδιαφέρον για όλα αυτά. Οπότε αποφάσισα να εγκαταλείψω και να περιτηθώ από μια 12ετή πορεία στον χώρο που εργαζόμουν της επικοινωνίας, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι θέλω να κάνω, αλλά ήθελα να δώσω στον εαυτό μου την ευκαιρία να ανακαλύψει τι είναι αυτό πραγματικά που θέλει. Με άλλα λόγια, συνειδητοποίησα ότι οι επιλογές μου μέχρι τότε δεν ήταν συμβατές με τις αξίες μου. Άρα δεν μπορούσα ούτε να τις υποστηρίξω, αλλά ούτε και να τους ζήσω ουσιαστικά. Πολύ σημαντικό. Και αυτό ήταν το πρώτο και βασικότερο σημείο καμπής στη ζωή μου, το δικό μου προσωπικό tipping point. Μετά από αυτή την πορεία, που ήταν βαθιάς ανασυγκρότησης και αναγνώρισης του εαυτού μου, δημιούργησα το μη κερδοσκοπικό οργανισμό The Tipping Point, που ο σκοπός του είναι να αποτελέσει αυτό το σημείο καμπής για χιλιάδες μαθητές ανά την Ελλάδα, δηλαδή αυτή τη μαγική στιγμή στη ζωή μας που μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο σκέψης, αλλά και τις λήψεις αποφάσεων που παίρνουμε ως άνθρωποι. Έτσι, τώρα, μέσα από τον οργανισμό αυτό, καλύπτοντας πλέον το 20% της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, επαγγελματίες, μέντορες όπως τους αποκαλούμε, φανταστείτε από έναν μηχανικό στην NASA μέχρι έναν καλλιεργητή μανιταριών, συνδέονται και αλληλοπιδρούν καθημερινά, μέσω live video, με μαθητές που μπορεί να βρίσκονται ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό, με αποτέλεσμα οι μαθητές αυτοί να διαβρύνουν τους ορίζοντές τους, τις επιλογές τους και να παίρνουν πιο συνειδητοποιημένα αποφάσεις για τα επόμενα ακαδημαϊκά και μετέπειτα επαγγελματικά τους βήματα. Αυτό ταυτόχρονα δημιουργεί έναν, βάζει τα παιδιά σε έναν κύκλο πέρα από το στενό δικών τους ανθρώπων, οι οποίοι διαμορφώνουν τις αντιλήψεις μας για τον κόσμο και ουσιαστικά τους ανοίγει στον κόσμο και σε οτιδήποτε ξεδιπλώνεται και ανοίγεται μπροστά τους, προκειμένου να τους προετοιμάσει για την κοινωνία, αλλά και για τον εργασιακό χώρο και περιβάλλον του αύριο στο οποίο θα κληθούν να ζήσουν. Αυτό που συνηθίζω να λέω σε αντίστοιχες συζητήσεις, όπως η δική μας σήμερα, είναι ότι δεν υπάρχουν συνταγές επιτυχίας. Αυτό που πιστεύω σίγουρα είναι ότι υπάρχουν διαφορετικοί ορίζοντες νοήματος που επιλέγει ο καθένας να ακολουθήσει. Και εμείς είμαστε πολύ νωρίς σε αυτό, να το επιτρέπουμε αυτό από πολύ νωρίς, δηλαδή στις ηλικίες που διαμορφώνουμε και το χαρακτήρα μας και τις επιλογές μας. Ναι. Το σημείο καμπής, λοιπόν. Το σημείο καμπής είναι, το περιέγραψες τόσο ωραία και αισθάνθηκα πραγματικά πολύ περηφάνεια για ακούγοντάς σας και τις τρεις, σαν γονείς, έτσι, σαν γονιός κυρίως, και σκέφτομαι πόσο περήφανοι θα είναι οι γονείς σας για αυτά τα επιτεύγματα. Να πούμε λίγο και για τους γονείς κάποια στιγμή, να σκεφτούμε λίγο, γιατί και από τη δική τους θέση πόσο μπορούν να μας βοηθήσουν. Και το λέω περισσότερο για το ακροατήριο αυτό. Στέλλα, αναφέρθηκε στην εσωτερική περιέργεια ως χαρακτηριστικό των ανθρώπων που δοκιμάζουν εναλλακτικά μονοπάτια. Στο coaching λέμε ότι η περιέργεια, η φυσική περιέργεια, είναι οδηγός προόδου, οδηγός ανάπτυξης. Εάν είχες ένα μήνυμα να επικοινωνήσεις σχετικά με τα τυχόν εμπόδια ή προκλήσεις που μπορεί να συναντήσει κάποιος στον δρόμο του. Και τι σε έκανε να νιώσεις την πορεία και να εκφράσεις αυτή την εσωτερική περιέργεια. Τι θα μοιραζόσουν με το κοινό σήμερα. Νομίζω ότι συναναστρέφουμε καθημερινά πολλούς ανθρώπους και μέσα στην εταιρεία και μέσα από τις ΜΚΟ με τις οποίες έτσι δραστηριοποιούμε. Οπότε, νομίζω δεν είναι έτσι απαραίτητα μια προσωπική εμπειρία που θα μοιραζόμουν, απλά ότι από όλους αυτούς τους ανθρώπους που βλέπω συχνά να αλλάζουν πορεία,
Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει έννοια του έχασα το δρόμο μου, γιατί πολύ απλά ο δρόμος δεν είναι προκαθορισμένος. Τον χτίζουμε κάθε μέρα και όσο οι επιλογές που παίρνουμε είναι συνεπείς με τις αρχές, τις αξίες που λέγαμε πριν, ο δρόμος είναι σωστός, γιατί είναι ο δικός μας προσωπικός δρόμος. Κάτι όμως που έχει επίσης ενδιαφέρον, μιας και μιλάμε για εναλλακτικά μονοπάτια, είναι ότι υπάρχει και το εμπόδιο της ρουτίνας καμιά φορά. Και νομίζω ότι για να σπάσει δεν είναι απαραίτητο να αλλάξεις δουλειά. Μπορείς να δημιουργήσεις εναλλακτικά μονοπάτια και μέσα στην τωρινή σου σταδιοδρομία. Μπορείς να ξυπνάς κάθε πρωί και να λες τι μπορώ να κάνω καλύτερα σήμερα στη δουλειά μου. Εγώ, για παράδειγμα, από όταν μπήκα στην Dialectica, που έκανα τη στροφή από την αστροφυσική, δεν έχω αλλάξει ούτε βιομηχανία, ούτε εταιρεία εδώ και 6 χρόνια. Και παρόλα αυτά, δεν είναι ότι έχασα την περιέργειά μου, είναι ωστόσο ότι η εταιρεία μου δίνει τη δυνατότητα να σκέφτομαι κάθε μέρα είτε διαφορετικά προϊόντα, διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης, να κρατάω ζωντανή την περιέργειά μου μέσα στην εταιρεία. Και νομίζω ότι ένα σημαντικό μήνυμα είναι αυτό, ότι δεν χρειάζεται να αλλάξεις καριέρα για να κρατήσεις ζωντανή την περιέργειά σου και να χαράξεις ένα εναλλακτικό μονοπάτι μέσα στην τωρινή σου καθημερινότητα. Πολύ ωραία. Άρα, μέσα στο ίδιο σου το σύστημα μπορείς να επαναπροσδιοριστείς ή να προσδιορίζεσαι συνεχώς. Αυτό, αυτό. Πολύ σημαντική πληροφορία αυτή. Αμαλία, θα έρθω σε σένα και θα σε ρωτήσω ποια θεωρείς ότι είναι τα χαρακτηριστικά και οι δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξουν οι νέοι σήμερα, ώστε να μπορούν να έχουν μια πετυχημένη και καριέρα και μια ευτυχισμένη ζωή ταυτόχρονα. Γιατί, ξέρετε, δεν σημαίνει πάντα και απαραίτητα ότι η επιτυχημένη καριέρα έχει και θετικές συνέπειες ή αντίκτυπο στη ζωή μας. Μας ενδιαφέρει να είμαστε και ευτυχισμένοι ως άνθρωποι. Τι θα μας έλεγες εδώ? Ναι, είναι κάποια, υπάρχουν χαρακτηριστικά και κάποιες δεξιότητες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Το οποίο δεν νομίζω ότι έχει τόσο νόημα να τις απαριθμίσουμε αυτή τη στιγμή, αλλά έχει περισσότερο νόημα να δώσουμε έμφαση σε αυτό που βιώνουμε εμείς και βλέπουμε καθημερινά μέσα στο tipping point, μέσα από τη συναναστροφή μας με μαθητές, εκπαιδευτικούς. Είναι η δεξιότητα του να θέτεις καλά ερωτήματα. Αυτό που λέμε asking better questions, που αυτή τη στιγμή έχει προσθεθεί και το asking better prompts, ειδικά μετά την εισαγωγή του ChatGPT από τον Νοέμβριο του 2022, όπου όλοι έχουμε καταλάβει ότι είναι πιο σημαντική η ερώτηση από την απάντηση. Βέβαια, το να θέτεις καλά ερωτήματα συνίσταται από πάρα πολλές δεξιότητες. Εμείς με τη μεθοδολογία που έχουμε κάνει μια μεγάλη αφαίρεση και έχουμε καταλήξει επιστημονικά και καταγράψει τρεις βασικές δεξιότητες, που είναι η δεξιότητα της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της επίλυσης προβλήματος. Δεν θα μπω σε τεχνική ανάλυση για αυτά, οπότε λαμβάνοντας υπόψη ότι ζούμε όλοι σε μια εποχή που όλοι γνωρίζουμε ότι είναι όλα πάρα πολύ ρευστά. Αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή και καθημερινά. Και όσο περνούν τα χρόνια, νεότερες γενιές, ακόμα και τώρα, θα βρίσκονται στη θέση του να αλλάζουν πολύ συχνά εργοδότη και πολλές φορές καριέρα, δηλαδή τομέα εργασίας στον οποίο απασχολούνται. Οπότε θα καλούνται συνεχώς να επανεφευρίσκουν τον εαυτό τους. Και για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό, πρέπει να μπορείς να θέτεις ερωτήματα. Τα οποία, βέβαια, προϋποθέτει να έχεις και μια πολύ καλή ψυχική ισορροπία. Άρα, το ερώτημα με το mental balance, που λέμε, είναι ενδεχομένως ο πιο κρίσιμος συνδυασμός για τα παιδιά και τους νέους, ώστε να μπορούν κάθε φορά να βρίσκουν τον εαυτό τους και την ταυτότητά τους μέσα σε μια καινούργια συνθήκη και στις διαφορετικές φάσεις της ζωής που θα βρίσκονται. Οπότε, θα μου πείτε γιατί mental balance. Το mental balance γιατί το ερώτημα σημαίνει αμφισβήτηση. Άρα, σημαίνει εμπιστοσύνη στον εαυτό, σαν προϋπόθεση ότι πρέπει να έχουμε. Ότι δηλαδή θα μπορέσω να θέσω κάποια ερωτήματα στον εαυτό μου, τα οποία θα λάβω απαντήσεις που μπορεί να με ματαιώσουν και να ταπεινώσουν οτιδήποτε έχω καταφέρει και έχω μάθει ως τότε. Οπότε, συνδυαστικά, για να κλείσω, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο, από ό,τι καταλαβαίνω, ένα είναι η δεξιότητα του να θέτω καλά ερωτήματα, συνδυαστικά με την καλή ψυχική ισορροπία, που να μου επιτρέπει να μην ματαιώνομαι σε τέτοιο βαθμό που να μην μπορώ να λειτουργήσω. Πιστεύω ότι είναι αυτές οι δύο προϋποθέσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους νέους και όλους τους ανθρώπους στη ζωή τους, προκειμένου ανά πάσα στιγμή, είτε στην πρώτη, είτε στη δεύτερη, στην τρίτη φάση και κρίσιμο σημείο στο οποίο μπορεί να βρεθούν, στο να επιλέξουν συνειδητοποιημένα ποιο θα είναι το επόμενο βήμα τους.
Νομίζω είπες και τη λέξη κλειδί στο τέλος, αυτή η συνειδητότητα που απαιτείται και χρειάζεται στην, αυτεπίγνωση και αυτογνωσία, έτσι, για το τι χρειάζομαι, τι θέλω κάθε φορά, έτσι, και να θέτω βέβαια πολύ σωστές ερωτήσεις. Κλείνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα, θα ήθελα να σας ρωτήσω, αν σας ζήταγα να μου πείτε μια λέξη, μια πρόταση κάθε μία για 30 δεύτερα, έτσι, ή maximum ένα λεπτό, με τις οποίες θέλετε να σας θυμάται το κοινό σήμερα και να σας ταυτίσει με αυτή τη συζήτηση, με αυτό το πάνελ, με αυτή την έμπνευση ή με αυτό το ταξίδι που κάναμε σήμερα. Ποιο θα ήταν αυτό? Ξεκινήσω από την Στέλλα. Ωραία. Νομίζω σίγουρα το πρώτο θα ήταν ότι μια επιλογή ρίσκου δεν είναι απαραίτητα η προφανής επιλογή. Δηλαδή, το να σπουδάσουμε ιατρική δικηγορία ακούγεται ασφαλής επιλογή, αλλά αν δεν είναι αυτό που εν τέλει θα μπορέσουμε να υπηρετήσουμε και να το κάνουμε με αγάπη και να πετύχουμε σε αυτό, δεν έχει κανένα νόημα. Άρα μπορεί και κάτι που δεν είναι τόσο προφανής επιλογή στην αρχή να είναι μια πολύ πιο ασφαλής επιλογή στο τέλος. Νομίζω επίσης είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε ότι μέσα στην τωρινή μας πορεία μπορούμε να χαράζουμε εναλλακτικά μονοπάτια, ερχόμενοι απλά κάθε μέρα με μια φρέσκια ματιά στην καθημερινότητά μας. Και επίσης ότι για να βρούμε διαφορετικά μονοπάτια χρειάζεται να εντοπίσουμε τις ποιότητες που αγαπάμε, τις ποιότητες που μας φέρνουν την πληρότητα και τις αξίες μας και μετά να τις αναγνωρίζουμε σε πολλές διαφορετικές κατευθύνσεις. Μαρίνα. Ωραία. Εγώ θα σας πω και κάτι από την ερώτηση που δεν απάντησα, γιατί μου την κόψαν λόγω χρόνου. Ένα πολύ βασικό κομμάτι, όταν θέλετε να αλλάξετε καριέρα, πολλές φορές είναι ότι νιώθουμε ότι I am not good enough, δεν θα τα καταφέρω, ποιος θα με πάρει. Για μένα, προσπαθήστε να περιορίσετε το θόρυβο. Εκείνη τη στιγμή που νιώθουμε φόβο ότι τα πράγματα δεν θα λειτουργήσουν ή ότι δεν θα πάνε καλά, χρειαζόμαστε τους οπαδούς μας, τους ανθρώπους που πιστεύουν δίχως αύριο ότι θα τα καταφέρουμε. Και να περιορίσουμε λίγο τους ανθρώπους που φοβούνται και αυτοί για μας. Μπορεί από αγάπη, αλλά δεν βοηθάει, γιατί σίγουρα όταν νιώθουμε ότι δεν θα μας πάρει κανείς τη δουλειά, δεν θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τη δική μας επιχείρηση, όλα αυτά, το να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που μπορούν να νιώθουν τον ίδιο φόβο, δεν βοηθάει. Οπότε περιορίστε το θόρυβο και για μένα κανείς δεν μπορεί να σας πει τι αξίζετε και τι δεν αξίζετε. Μόνο εμείς το ξέρουμε αυτό. Όλοι έχουν, γενικά έχουμε άποψη οι άνθρωποι. Εν τέλει, εσείς ξέρετε τι αξίζετε. Πολύ ωραία. Αμαλία. Εντάξει, επειδή τα κάλυψαν όλα τα κορίτσια ουσιαστικά, εγώ θα πρότεινα να φύγουν όλοι με αυτό που θα φύγω κι εγώ. Με αυτό που είναι το σημερινό TEDx, το Unleash. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πραγματικά, δηλαδή, να νιώθει και παράλληλα να νιώθεις χρήσιμος, αλλά και ανοιχτός στο άγνωστο και σε οτιδήποτε καινούριο, προκειμένου να αναγνωρίσεις τις δυνατότητές σου και να μπορείς να πας προς τα εκεί που πραγματικά θέλεις. Και μου κάνεις την πάσα για να κλείσω αυτή την περιβόητη εξίσωση του υπολογισμένου ρίσκου, που εγώ θα έλεγα ότι είναι αυτό, ο παράγοντας που μηδενίζει το ρίσκο είναι η πίστη στον εαυτό μας και στα δυνατά μας σημεία. Αγκαλιάζοντας τον εαυτό μας, αυτό που είμαστε, αυτό που έχουμε, αυτό που μας αρέσει να κάνουμε και αυτό που αγαπάμε στη ζωή, προχωράμε εμείς και κάνουμε και άλλους ανθρώπους ευτυχισμένους γύρω μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν εξαιρετικές.